Η μεγάλη ειρωνία με το Φραγκενστάιν είναι πως η μεγαλύτερη ανακάλυψή του, ένα έμβιο όν από άψυχο υλικό, οδήγησε στον αφανισμό του. Κάτι ανάλογο ισχύει και με την Kodak. Ένας από τους μηχανικούς της, ο Στίβεν Σάσον, ανακάλυψε την πρώτη ψηφιακή κάμερα το 1975. Αποκάλυψαν την τεχνολογία φωτογραφία χωρίς φιλμ, αλλά ποτέ δεν την κεφαλαιοποίησαν. Για την ακρίβεια, στο πεδίο της ψηφιακής φωτογραφίας κατατροπώθηκαν από τους ανταγωνιστές τους. Και το 2012, 131 χρόνια μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Μέχρι τότε, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται πως ήταν κάτοχοι ψηφιακών μηχανών. Τεχνολογία που άλλαξε τον κόσμο, κυρίως της δημοσιογραφίας. Αφού βίντεο και φωτογραφίες κάνουν το γύρο του κόσμου ακαριαία. Ο πρώτος δημοσιογράφος που χρησιμοποίησε ψηφιακή κάμερα για λογαριασμό του Associated Press το έκανε κατά την ορκομοσία του George Bush, του πρεσβύτερου, το 1989. Οι κάμερες του κινητού έκαναν τον κάθε πολίτη εν δυνάμει ρεπόρτερ. Ξανά και ξανά το υλικό των έρας τεχνών γινόταν πληροφόρηση από πρώτο χέρι. Και ας μην ξεχνάμε τις κάμερες ασφαλείας. Κάποτε λειτουργούσαν με ογκώδη φιλμ που έπρεπε να αντικατασταθούν. Όμως, χάρη στην ψηφιακή επανάσταση, είναι πανταχού παρούσες. Σημαντικό για τους ανθρώπους που προσπαθούν να προστατεύσουν σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις και πόλεις. Ακόμη και η επιστήμη επωφελήθηκε. Οι γιατροί μπορούν πια να εξετάσουν το εσωτερικό του σώματος χάρη στις μικροσκοπικές ψηφιακές κάμερες, να αποθηκεύσουν και να μοιραστούν το υλικό εύκολα και γρήγορα με συναδέλφους σε όλη την Ιφίλιο. Ο κατάλογος είναι μακρύς, αλλά τώρα, συγγνώμη, έχω να κάνω FaceTime.